Ένα όμορφο αφιέρωμα στο Νερατόκριτο με αφορμή την πρώτη εντυπωμένη έκδοση του ποίηματος του Βιτσέντσου Κορνάρου που έγινε στη Βενετία από το τυπογραφείο Βόρτολη το 1713 και βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Κρεβενώδη, οργάνωσε χθες η Κοβεντέρου Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης αλλά και το Σύλλογο Κριτών η Μεγαλόνησος, καθώς και με τη στήριξη του Συνδέσμου Φιλολόγων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σήμερα είμαστε προσκεκλημένοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με θέμα τον Ερωτόκριτο. Για μας τα Γραβενά, ο Ερωτόκριτος έχει ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερο βάρος, γιατί εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας το δεύτερο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Ερωτόκριτου του 1713 στην Βενετία που έγινε στο τυπογραφείο του Αντώνιου Βόρτολη. Είναι μεγάλο το ζήτημα για μας, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι, θα έλεγα, ένας ανεκτίμητος θησαυρός, ο οποίος πλέον εμπλουτίζει τις προθήκες της βιβλιοθήκης μας. Με ξεχωριστή και ιδιαίτερη ιστορική αξία, γιατί σήμερα, αυτόν τον καιρό, ταυτόχρονα οι Κρήτες είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στα Γραβενά στις 13 Οκτωβρίου και ελευθέρωσαν την πόλη και ταυτόχρονα... Συνεχίζω. Να πούμε την αρχή. Όχι. Και έρχεται προσθετικά να δώσει μια ξεχωριστή αξία η δωρεά αυτή στη βιβλιοθήκη μας αυτού του βιβλίου μαζί με το συναισθηματικό φορτίο που έχουμε σαν τόπος, όπως είπα και προηγούμενα, με την απελευθέρωση των Γραβενών από τους αντάρτες μαχητές από την Κρήτη, τους κριτικούς απελευθερωτές, θα έλεγα, των Γραβενών. Για αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτή την οδύσσια του βιβλίου και πώς βρέθηκε στα Γραβενά. Και φυσικά θα δώσουμε όσο μπορούμε το βάρος που έχει αυτό το βιβλίο στον ελληνικό πολιτισμό. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Ερωτόκριτο, ένα σπουδαίο έργο της λογοτεχνίας μας. Ένα ποίημα ποταμός 10.000 στίχων του Βιτσέντζου Κορνάρου. Είναι ένα ποίημα για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Γίνονται αλλεπάλληλα συνέδρια, φέτος ειδικά πρόσφατα έγινε ένα. Και έχει μια ανεξάντλητη βιβλιογραφία. Είναι ένα έργο για το οποίο μπορείς να μιλάς για πάρα πολλή ώρα. Έχει μεγάλη απήχηση. Μεγάλη είναι η αξία του για τη λογοτεχνία μας και σε αυτό είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων δέχτηκε την πρόταση της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης να είναι ένας από τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και το έκαμε με πολύ ικανοποίηση, γιατί ο Σύνδεσμος ως νομική οντότητα είναι φορέας όχι μόνο του πολιτισμού, αλλά και των γραμμάτων. Γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την απόψινη εκδήλωση. Με την ευκαιρία αυτή θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα έτσι ενημερωτικά ότι στην αίθουσα αυτή φιλοξενήθηκαν ως τώρα κοντά στα 30 χρόνια λειτουργίας αυτού του μουσείου όχι απλώς μερικές δεκάδες εκδηλώσεις, αλλά μερικές εκατοντάδες, όπως εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, φιλολογικά βραδινά, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες, συναυλίες.